Ολυμπιακός. Τζόρτζια Παναγή με το αγόρι της. Τους πετύχαμε όταν έμπαιναν, Χριστιανά. Ήμουνα εκεί. Την χαρακτήρισε και λίγο έτσι με όμορφα λόγια και τους ρώτησα πότε θα φάμε κουφέτα. Μπουκέτο. 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 Ο δίπλαρος που είναι το αγόρι της, ο Δημήτρης, ήταν έτοιμος να μου ρίξει μπουκέτο. Εν μέσω πίσω σαφώς, γιατί την τρεπότανε πάρα πολύ. Η Τζόρτζια όμως απάντησε. Η Τζόρτζια είναι γλυκύτατη. Μπορεί. Ήταν λίγο χωμένη, αλλά μου απάντησε Χριστιανά. Καλά έκανε. Να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν. Νόημα έχει καρδιά. Ποιο λόγο έχει φλέβα να χτυπάει. Ορμάς και έχεις παράπονο εσύ. Εσύ που μου κατέστρεψες για πάντα τη ζωή. Πως είναι καλά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λεμεσό για τη μεγάλη πρεμιέρα. Γιατί η Πέγκι Ζήνα είναι εδώ μαζί μας. Α, η Πέγκι Ζήνα, όχι εγώ. Πάμε για πρεμιέρα. Πάμε για πρεμιέρα. Θα τα σπάσουμε. Πάμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Νότες. Νιώθω πολύ οικία. Γιατί μαζί σου έχω κλάψει. Έχω διασκεδάσει. Με τα χαρούμενα τραγούδια μου. Και πλέον είμαστε εδώ για να σε απολαύσουμε στην πίστα και να διασκεδάσουμε στην πανέμορφη Λεμεσό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι ένα μαγαζί που έχω ξανάρθει με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Και το έχω αγαπήσει. Αγαπώ και τους Κύπριους γενικότερα πάρα πολλά χρόνια. Ήταν η πρώτη μου συναυλία πριν 22 χρόνια περίπου που την έκανα στην Κύπρο. Και με δένουν πάρα πολλά. Με τη μουσική παιδεία της Κύπρου. Και να πω ότι θα βγεις και πρώτη σήμερα στην πίστα. Ξεκινάω εγώ το πρόγραμμα, υποδέχομαι εγώ τους φίλους μου και έτσι σαπορτάρω, να το πω και έτσι με πολύ μεγάλη μου τιμή, όλους τους υπέροχους φίλους μου, τραγουδιστές και μουσικούς που με τιμούν και είναι παρέα μου. Είχατε, είστε όλοι υπέροχοι. Μου λείψατε πολύ. Θα ήθελα να μου πεις άμα υπάρχει ένα τραγούδι που έχεις ζηλέψει σε αυτή την πορεία των τόσων ετών από κάποιον άλλο καλλιτέχνη ή άμα ένα τραγούδι το οποίο είπες εσύ το όχι και το ερμήνευσε κάποιος άλλος καλλιτέχνης και συνάδελφός σου. Αυτή την ατυχία δεν την είχα ευτυχώς να πω κάποιο ότι, να πω σε κάποιο εγώ όχι και μετά να το ακούσω από κάποιον άλλον ως επιτυχία. Έχω ζηλέψει όμως πάρα πολλά τραγούδια, δεν μπορώ να πω ένα συγκεκριμένα. Και ειδικά όλο το ρεπερτόριο του Μητροπάνου και της Μοσχολιού. Το έχω ζηλέψει όλο και της Χαρούλας. Είπες στο Μητροπάνο και είχαμε δει και το συγκινητικό post που έκανες πριν από λίγο καιρό για τα 10 χρόνια που έχει φύγει από την ζωή. Ήταν ο άνθρωπος στο κομβικό σημείο της καριέρας μου και ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή μου που βρέθηκε και μου άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζω τη ζωή και τη δουλειά μου. Και θα πονά πάντα για αυτόν και θα μου λείπει πάντα το ίδιο. Και καθόλου δεν απαλύνει ο πόνος. Πες μου και με δύο τραγούδι ξεχωρίζει από τη δισκογραφία σου και πονάς. Γιατί εγώ έχω το ρώτησα. Εσύ. Έχω μια πολύ πολύ μυστική, ιδιαίτερη σχέση με το έχει σύννεφα απόψε. Δεν μπορώ τα μάτια σου να τα πω. Τη ζωή μου έλα και κόψε. Δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ. Είχαμε ξαναμιλήσει το 2019. Μεσολάβησαν 3 χρόνια που άλλαξαν πολλά στο μουσικό στερέωμα. Και μέσα από τις αποκαλύψεις με το Me Too και με όλα αυτά. Έχει τύχει εσύ να ήσουν παρούσα σε κάποιο περιστατικό που να διαφωνούσες και να έχεις επέμβει με τον τρόπο σου? Εγώ δεν άφησα ποτέ να γίνει τέτοιο είδους σκηνικό, γιατί είχα την τύχη να είχα πάντα ζεστούς ανθρώπους γύρω μου και την ομάδα μου, δηλαδή ο άντρας μου και εγώ, πάντα τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας τους έχουμε σαν παιδιά μας, ακόμα και αν είναι μεγαλύτεροι από εμάς σε ηλικία. Οπότε εμείς στη δική μας ομάδα δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο περιστατικό. Παλιότερα ναι, υπήρξα ίσως και μάρτυρας και η ίδια βίωσα κάποιες καταστάσεις, όμως είχα την τύχη και βρισκόμουν ανάμεσα σε αυτούς τους χαρακτήρες που μπόρεσαν και αντιμετώπισαν αυτούς τους θρασίδηλους ανθρώπους. Γιατί είναι θρασίδηλοι όλοι.
Είχα την ατυχία να υποπέσετε σε κάποιο ίσως. Το αντιμετώπισα όμως. Οποιαδήποτε κοπελίτσα η οποία έχει μια εμφάνιση. Πολλοί μένουν σε αυτό δυστυχώς και δεν νοιάζονται για κάτι άλλο. Όλοι όμως παίρνουν το δρόμο τους, το δρόμο της δικαιοσύνης, ευτυχώς, και νομίζω η κάθαρση σιγά σιγά θα έρθει. Μαρία Παπακώστα, διασκεδάζουμε. Πολύ. Πόσο πολύ. Πάρα πολύ. Και έχω να πω ότι σε πρώτη αποκλειστικότητα, τηλεοπτική, μαζί με την Κορούλα. Ιφηγένεια. Και η Φιάννα, γνωρίζουμε και την Ιφηγένεια. Ιφηγένεια, έλα εδώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Πώς νιώθεις που διασκεδάζεις με τη μαμά? Καταπληκτικά, είμαστε έτοιμες να σπάσουμε. Ναι, δική μου μαμά. Μου έλεγε πότε θα γυρίσει σπίτι. Εσύ το λες για τη δική σου μαμά. Ναι. Ποια είναι η πιο άτακτη? Μαμά μου. Όχι. Εντάξει, είναι μεγάλη, με τι πιάνει το γραφείο. Εγώ. Πότε θα σε κρεμάσουμε? 4 Ιουνίου. Είσαι σίγουρη? Είμαι. Πόσο τον αγαπάς, πες μου τώρα εδώ στην κάμερα. Πάρα πολύ, ας τον ουρανό. Σ' αγαπώ πολύ, ας παντρευτώ. Κοπέλα εδώ στο μαγαζί να βοηθήσω. Κοπέλα, οποιαδήποτε, δεν έχει πρόβλημα. Τι, ό,τι κάτσει. Ό,τι κάτσει, δεν έχει πρόβλημα. Πέτσε τέλο, γόρι μου. Πες με αγαπημένο τραγούδι. Κόκκινη γραμμή. Έτσι θέλω. Στο πηγιάρικο. Έχει μπερδέψει την Μπέκη με την Ατάσα. Κάποια τόσκασε και βγήκε έξω. Και ήρθα να την πάρω για να διασκεδάσουμε. Φύγαμε. Είσαι έτοιμος? Πάμε τότε. Νυχτοπερπατάς? Νυχτοπερπατώ. Και αλητεύεις? Και αλητεύω. Και φλερτάρεις? Δεν φλερτάρω. Ήρθαμε για Πέγγι, Αντρέα Έκτορα. Αντρέα Έκτορα, Χάρη και Γεωργία Βρανά. Ήρθαμε να διασκεδάσεις, πες μόνο αυτό. Ερωτευμένος είσαι? Είμαι. Είσαι πανέμορφη, θα πω. Και εσύ? Σταμάτα. Πέτυχα και το μακιγιές της Πέγκης. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Είναι κούκλα ή την έκανες εσύ? Είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες χωρίς μακιγιάς. Τα σπάμε, τα γλεντάμε σε μια υπέροχη πρεμιέρα. Ένα θα είμαστε για πάντα εμείς. Έχουν δύο λόγια για την Τζόρτζια, δύο λόγια μόνο. Είναι υπέροχη. Τζόρτζια, το βρήκαμε τον έρωτα. Κώστα, πραγματικά με παίρνει σαν προετοιμαστή απόψε. Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Και όλα καλά. Βέρα θα βάλουμε. Λοιπόν. Σύντομα. Σύντομα, σύντομα. Το κρατάμε. Πού πάρω εγώ? Και έχω την πιο μεγάλη θαυμάστρια. Γιατί πες μας, από πού ήρθες? Εγώ ήρθα από τη Βουλγαρία για να έκλεισα ραντεβού για Παγκιζίνα. Τι κάνεις? Ματώνω, ματώνω, χωρίς εσένα λώνω. Ρογύρο, τα ξαναλέμε το άλλο Σάββατο και για τα επόμενα 4 Σάββατα στις Νότες.